Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η εκπομπή μας «Ορθοδοξία και σύγχρονος κόσμος» ενδιαφέρεται πάρα πολύ έντονα για την Ορθοδοξία η οποία αναπτύσσεται και η οποία δραστηριοποιείται όχι μόνο στα στενά όρια της Ορθοδοξίας Ελλάδος, αλλά ανά την Οικουμένη. Και τούτο γιατί πιστεύουμε πως η Ορθοδοξία είναι καταρχήν μια οικουμενική θρησκεία, μια οικουμενική πίστη και κατά δεύτερον περιορίζεται στα στενά όρια ενός κράτους και συνδυάζεται ταυτόχρονα με αυτά. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της πίστης μας, αυτού του πιστεύου μας, έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε έναν εξαίρετο καθηγητή, τον κύριο Μπέντζαμιν Χέντριξ, ο οποίος πέρα από καθηγητής είναι και πρόεδρος του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Johannesburg, στη Νότια Αφρική. Και βρήκαμε την ευκαιρία να τον αρπάξουμε στην κυριολεξία για να μπορέσουμε να έχουμε τις πλούσιες εμπειρίες του από την Ορθοδοξία και όχι μόνο της Νοτιού Αφρικής. Γιατί μέχρι τώρα συνήθως ακούγαμε για την περιοχή της Κεντρικής Αφρικής ή για άλλα μέρη, αλλά ποτέ δεν έφτασε η εκπομπή μας να λάβει κάποια ακούσματα και κάποιες εμπειρίες και κάποιες γνώσεις από το νοτιότερο άκρο, θα λέγαμε, της γης, στη Νότια Αφρική ή τουλάχιστον συγκεκριμένη Ήπειρο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Είναι ιδιαίτερη χαρά να σας έχουμε μαζί μας για τον λόγο ότι πέρα ότι είστε καθηγητής στην Νότια Αφρική στο Johannesburg, είσαι και πρόεδρος του τμήματος των νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της πόλης και επιπλέον είστε ένας μη Έλληνας, στην καταγωγή τουλάχιστον, ο οποίος όμως θα έλεγα ότι είστε καθολοκληρία Έλληνας, δηλαδή από τη μία δεν έχετε την καταγωγή, από την άλλη όμως το πνεύμα αλλά και η επιθυμία και ο νους βρίσκονται στην Ελλάδα αλλά και διάγεστε από αυτό το ελληνικό οικουμενικό ίσως πνεύμα. Γι' αυτό ήταν ιδιαίτερη χαρά να σας έχουμε κοντά μας και νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ όμορφη και γλυκιά κουβέντα μαζί σας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ρωτήσω, είστε πρόεδρος, όπως είπαμε, του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών. Πώς δικαιολογείτε στο Πανεπιστήμιο του Johannesburg ένα τμήμα νεοελληνικών, αλλά και ευρύτερα και ελληνικών σπουδών? Μάλιστα. Πρώτον, ίσως να απαντήσω σε κάτι άλλο, γιατί είπατε δεν είμαι Έλληνας και είναι βεβαίως σωστό. Η γυναίκα μου είναι Ελληνίδα. Από τη Θεσσαλονίκη, βεβαίως αυτό. Ωραία, τότε συνειδητοποίησα. Και σπούδασα και στην Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, τελείωσα την διδακτορική διατριβή μου εδώ, στο Πανεπιστήμιο, με τον κύριο Καριανόπουλο τότε, πριν από 30 και χρόνια, βεβαίως. Τώρα, για την άλλη ερώτηση. Για την Νότια Αφρική, δηλαδή χρειάζονται τα ελληνικά στη Νότια Αφρική ή ας πούμε ένα τμήμα ελληνικών σπουδών στη Νότια Αφρική. Είναι μια ερώτηση που υπάρχει επίσης στην ίδια στη Νότια Αφρική. Προπαντός μετά από την αλλαγή που είχαμε στην κατάσταση, όταν βεβαίως έγινε πρόεδρος ο Μανδέλα και τώρα μετά από το Μανδέλα ο Μπέκη, υπήρξε αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, είναι οι ελληνικές σπουδές αναγκαίες στην Νότια Αφρική ή για την Νότια Αφρική? Η απάντηση που έπρεπε εμείς να δώσουμε βεβαίως ήταν ναι. Δυστυχώς όλα τα πανεπιστήμια δεν μπορούσαν να πούνε ναι και οπωσδήποτε νομίζω ότι 50% των έδρων κλείσανε στη Νότια Αφρική ενδαμεταξύ. Αυτό ήταν κάτι που το περιμέναμε, αλλά κατά τα άλλα τώρα ήταν και η σωτηρία των άλλων έδρων, βεβαίως. Υπάρχουν πρώτα αρκετοί Έλληνες στη Νότια Αφρική, υπήρξαν πάρα πολλοί, πιο πολλοί, μέχρι 120.000 περίπου, μετά βεβαίως από τα γεγονότα με την ελευθέρωση του Μανδέλα, με το καινούριο καθεστώς που μπήκε μέσα κτλ. Πάρα πολλοί Έλληνες δυστυχώς φύγανε διότι νομίσανε και πιστέψανε ότι θα είχαμε πρώτο πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο στη Νότια Αφρική, το οποίο βεβαίως ποτέ δεν έγινε, και δεύτερο φοβήθηκαν πάρα πολύ για ταραχές, πολιτικές ταραχές κτλ. Αυτές οι ταραχές δεν ήρθαν επίσης,
ευτυχώς. Και βεβαίως υπάρχει και το πρόβλημα του εγκλήματος στη Νότια Αφρική, αλλά νομίζω ότι τώρα σιγά σιγά το ξεπεράσουμε και αυτό. Εν τω μεταξύ όμως περίπου 50% έχουν φύγει. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι Έλληνες βρίσκονται ακόμα στη Νότια Αφρική. Οι αριθμοί που δίνονται είναι ανάμεσα 30.000 και 60.000. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα θα είναι 60.000. Αν βάζουμε μέσα και τους Κυπρίους και τους Έλληνες ή τους ανθρώπους που μένουν στη Νότια Αφρική που είναι ελληνικής καταγωγής κτλ. Δηλαδή, οι περισσότεροι είναι στο Johannesburg. Παρ' όλα αυτά είναι ένας μεγάλος αριθμός και 60.000 ακόμη να είναι μεγάλος αριθμός. Είναι μεγάλος αριθμός, αλλά βεβαίως δεν έχουμε το τμήμα μόνο για τους Έλληνες. Και έχουμε στο τμήμα μας, δηλαδή το τμήμα νεοελληνικών σπουδών, είναι μέρος του Department of Greek and Latin Studies που έχουμε εμείς, δηλαδή το μεγαλύτερο τμήμα ελληνικών και λατινικών σπουδών. Σε αυτό το μεγάλο τμήμα οι λατινικές σπουδές δεν παίζουν μεγάλο ρόλο. Δεν έχουμε πολλούς φοιτητές. Για τα ελληνικά, και έχουμε αρχαία ελληνικά, νέα ελληνικά, και μέσα στα νέα ελληνικά και στα αρχαία έχουμε και τα βυζαντινά. Έχουμε και επίσης μέσα σε αυτό το τμήμα ένα τομέα ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού. Όλα μαζί έχουμε για την ώρα περίπου 320 φοιτητές, το οποίο νομίζω είναι αρκετά καλά. Είμαστε από, από τα μεγάλα τμήματα. Δηλαδή. Είναι Έλληνες αυτοί ή... Όχι, δεν είναι Έλληνες. Δηλαδή περίπου 90 είναι Έλληνες και οι υπόλοιποι είναι ντόπιοι. Εξαιρετικό ποσοστό θα έλεγα. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Είμαστε βεβαίως τώρα στο Johannesburg και στο Johannesburg είμαστε το μόνο πανεπιστήμιο που έχει ελληνικά, αλλά έχουμε και κοντά μας την Πρετόρια που είναι 50 χιλιόμετρα πιο πέρα από εμάς. Υπάρχουν και δύο άλλα πανεπιστήμια που ακόμα διδάσκουν αρχαία ελληνικά. Δεν έχουν τον ίδιο αριθμό φοιτητών, αλλά πάλι και κάποια 80 χιλιόμετρα από εμάς έχουμε το Πανεπιστήμιο Potchefstroom, όπου έχουν ακόμα επίσης ελληνικά, αλλά μόνο τα ελληνικά της Εκκλησίας, δηλαδή για τους πατέρες και τα λοιπά. Δηλαδή το κέντρο των ελληνικών σπουδών είναι Johannesburg Πρετόριας. Έξω σε άλλα πανεπιστήμια λίγο ελληνικά, διδάσκουν ακόμα ελληνικά στο Ντέρμπαν και λίγο στο Κέιπτα, και αυτό είναι. Δηλαδή κατά τα άλλα δεν υπάρχουν ελληνικά στα πανεπιστήμια. Και αν ακούγεται στους τηλεθεατές μας ως εκπληκτικό το νούμερο να παρακολουθούν πάνω από 200 φοιτητές ξένοι, ναι, το πρόγραμμα των ελληνικών, ναι, σπουδών, πόσο μάλλον πιο εκπληκτικό θα είναι αυτό που προγραμματίζεται να κάνει σαν πανεπιστήμιο, την δημιουργία τμήματος θεολογικών σπουδών. Ναι, βέβαια. Και εδώ βέβαια προκύπτει εκ νέου το ερώτημα. Καλά, οι θεολογικές σπουδές, αλλά πού, γιατί. Αυτό έχει βεβαίως, το ένα έχει σχέση με το άλλο. Δηλαδή πάρα πολύ από τους φοιτητές μας που κάνουν αρχαία ελληνικά είναι θεολόγοι. Θεολόγοι όμως όχι της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της Προτεσταντικής Εκκλησίας προπαντός. Γιατί πρέπει να κάνουν 1-2 χρόνια ελληνικά για να πάρουν το πτυχίο τους. Οπότε τους έχουμε βεβαίως. Και πρέπει επίσης να σπουδάζουν όλοι οι θεολόγοι που έρχονται σε εμάς, πρέπει να κάνουν τουλάχιστον 1 χρόνο ελληνικό πολιτισμό. Οπότε από εκεί έχουμε αρκετούς φοιτητές, λευκούς και μαύρους επίσης, που κάνουν τα αρχαία ελληνικά. Για τα νέα ελληνικά έχουμε βεβαίως προπαντός φοιτητές ελληνικής καταγωγής, αλλά επίσης έχουμε και εκεί έχουμε και ξένους εκεί. Και κατά τα άλλα για τον ελληνικό πολιτισμό και τα λοιπά έχουμε προπαντός ξένους πάλι, οι οποίοι δεν είναι θεολόγοι, το κάνουν απλούστατα διότι ενδιαφέρονται για την Ελλάδα. Αλλά
να περιμένουμε και λίγο πριν να μιλήσουμε για τη θεολογική σχολή, γιατί ήθελα να σας πω ότι βεβαίως και αυτό είναι κάτι που λέμε και εμείς εκεί στην κυβέρνηση, και η κυβέρνηση το δέχεται αυτό, ότι τα ελληνικά έχουν σχέση με την Αφρική. Ίσως όχι κατευθείαν με την Νότια Αφρική, αλλά με την Αφρική, ναι. Και έχουμε ένα πρόγραμμα ερευνών Βυζάντιο και Ανατολική Αφρική. Και βεβαίως στην Ουβία, θα το ξέρετε, υπήρξε παράδοση ελληνική στο Μεσαίωνα και προπαντός μια παράδοση της Ορθοδοξίας. Το ίδιο βεβαίως στην Αιτιοπία. Και ακόμα και στην Κένια υπήρξαν και υπάρχουν κείμενα μεσαιωνικά και μεταμεσαιωνικά κείμενα που έχουν σχέση με την βυζαντινή ιστορία και τον βυζαντινό πολιτισμό. Οπότε, και βεβαίως στην Αίγυπτο, το ξέρουμε όλοι. Οπότε τα ελληνικά δεν είναι κάτι εντελώς άγνωστο για τους Αφρικανούς, και μέσα στη Νότια Αφρική, όπου υπάρχουν 11 επίσημες γλώσσες, τα ελληνικά δεν είναι μία από αυτές τις γλώσσες βεβαίως, αλλά έχουν κάνει επίσης ένα κατάλογο, εκτός από τις 11 επίσημες γλώσσες, υπάρχουν νομίζω 6 ή 7 αναγνωρισμένες γλώσσες, και είναι μέσα και εκεί τα ελληνικά, μία από αυτές τις γλώσσες που αναγνωρίζονται δηλαδή μέσα στη Νότια Αφρική. Δηλαδή νομίζω ότι από αυτή την πλευρά η Αφρική έχει ένα παρελθόν που έχει σχέση με τον Ελληνισμό, με το Βυζάντιο και με την Ορθοδοξία βεβαίως. Τώρα δικαιολογεί τόσο πολύ αυτή η παρουσία και των Ελλήνων, αλλά και η αναγνώριση της ελληνικής γλώσσας ή και κάποιων πηγών στην Αφρική, δικαιολογούν τόσο έντονα την δημιουργία ενός τμήματος θεολογικών σπουδών στο πανεπιστήμιο σας. Θεολογικών σπουδών δηλαδή της Ορθοδοξίας, ναι. Ναι. Δεν υπάρχει βεβαίως σε ολόκληρη την Αφρική θεολογική σχολή. Υπάρχει βέβαια στο Κένια και στην Κένια και νομίζω ότι είναι μόνο για ιερωμένους και τα λοιπά. Βεβαίως και δεν είναι θεολογική σχολή, γιατί δεν ενσωματίζεται μέσα στο πανεπιστήμιο. Είναι κάτι σαν σεμινάριο. Το ίδιο θα γίνει στη Νότια Αφρική από το Ιανουάριο, δηλαδή σε μερικές εβδομάδες αρχίζουμε όχι με μια θεολογική σχολή, αλλά με ένα σεμινάριο, δηλαδή το πρώτο έτος, ας το πούμε έτσι. Το Πατριαρχείο όμως θέλει να κάνει μια θεολογική σχολή, που δεν είναι μόνο σεμινάριο, αλλά που είναι μέρος του Πανεπιστημίου, και όπου μπορούν οι φοιτητές να σπουδάζουν τη θεολογία και όπου θα πάρουν πτυχίο Ορθόδοξης Θεολογίας. Ήταν ένα όνειρο νομίζω πολλών ετών στην Αφρική να έχει το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας τη σχολή της. Και είχαν κοιτάξει και στο παρελθόν στην ίδια την Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο κτλ. Αλλά ο Ελληνισμός, δηλαδή ο μεγαλύτερος Ελληνισμός, είναι ακόμα στο Ιωάννησμπουργκ και δεν είναι βέβαια στην Αίγυπτο ή στην Κένια. Και γι' αυτό ο Πατριάρχης έχει αποφασίσει να κάνουμε μία σχολή ή να κάνει εκείνος και η Εκκλησία μία θεολογική σχολή, και το έχουν ήδη μιλήσει, δηλαδή πριν από μερικά χρόνια ήδη υπήρξε μία συνομιλία με το Πανεπιστήμιο, και το Πανεπιστήμιο είναι πάρα πολύ θετικό για αυτή την σχολή, και θα αρχίσουμε τώρα με τις διαπραγματεύσεις ή μάλλον έχουμε αρχίσει ήδη, αλλά θα τις τελειώσουμε φέτος, ώστε του χρόνου να έχουμε πράγματι μια θεολογική σχολή. Το σύστημα στην Νότια Αφρική είναι διαφορετικό από εδώ. Δηλαδή η κάθε εκκλησία μπορεί να κάνει μια θεολογική σχολή,
Και για να αναγνωρίζεται μια θεολογική σχολή από το κράτος βεβαίως και να μπορεί να δώσει πτυχία αναγνωρισμένα, πρέπει να ενσωματίζεται μέσα σε ένα πανεπιστήμιο. Οπότε το πανεπιστήμιο βάζει τους όρους και τα λοιπά, και αυτό γίνεται ακριβώς τώρα ή θα γίνει ακριβώς τώρα με την θεολογική σχολή, που ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και ότι θα την έχουμε πράγματι από το 2005 δηλαδή. Και εμείς το ευχόμαστε βέβαια, και θυμόμαστε έτσι και τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας όταν είχε έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα και μάλιστα είχε επιδιώξει συνεργασία του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, της Θεολογικής Σχολής, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η σκέψη και το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Και φαντάζομαι ότι επειδή ξέρουμε και τους καθηγητές εδώ πέρα, θα γίνει μια καλή προσπάθεια και θα ευοδοθούν τελικά όλες αυτές οι κινήσεις. Και βεβαίως θα είναι μια θεολογική σχολή για την Αφρική, όχι για την Ελλάδα. Δηλαδή, οι πρώτοι φοιτητές, γιατί ήδη έχουμε έναν αριθμό φοιτητών πριν αρχίσουμε, οι φοιτητές που θα έρθουν εδώ, εκεί, είναι προπαντός μαύροι φοιτητές. Α, ναι. Ναι, βεβαίως. Ήθελα να περάσουμε σε αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω κιόλας. Σκέφτεστε τη δημιουργία αυτού του τμήματος των θεολογικών σπουδών στο Johannesburg, όμως τελικά τι προσδοκάτε, τι περιμένετε και ποιοι είναι οι στόχοι? Ναι, οι στόχοι βεβαίως δεν είναι να κάνουμε μια σχολή όπως στην Θεσσαλονίκη για τους Έλληνες, όπως στην Αθήνα για τους Έλληνες, και να έρθουν οι Έλληνες από την Νότια Αφρική, από την Ελλάδα, να σπουδάσουν θεολογία στο Johannesburg. Ο σκοπός είναι βεβαίως να έχουμε μια σχολή για τους εντόπιους. Όχι μόνο της Νότια Αφρικής, αλλά της Αφρικής. Δηλαδή να έχουμε μαύρους από την Κένια, από τις διαφορετικές χώρες που υπάρχει ελληνισμό και τα λοιπά, να έρθουν να σπουδάζουν μέσα στο Johannesburg την θεολογία. Και νομίζω ο σκοπός της ελληνικής εκκλησίας είναι να υπάρχει δηλαδή μια ελληνική εκκλησία, όχι μόνο με τους Έλληνες, με τους λίγους Έλληνες που υπάρχουν παντού στην Αφρική, αλλά μια Ορθόδοξη Εκκλησία, ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά με τους μαύρους επίσης. Ναι. Ξέρετε, ανοίγετε τώρα ένα μεγάλη κουβέντα, γιατί το πρόβλημα που εντοπίζουν οι περισσότεροι σήμερα στο θέμα αυτό της διασποράς των Ελλήνων είναι ακριβώς ότι μεταβαίνοντας οι ξενιτευόμενοι Έλληνες στις περιοχές ανά τη γη όπου πήγανε, θελήσανε να ιδρύσουν μια εκκλησία στα πρότυπα του τόπου που, από όπου ξεκίνησαν, και για να παραπέμπει η εκκλησία ή η ενορία τους στον τόπο και στην πατρίδα τους. Και έτσι έχουμε το φαινόμενο, αυτό βέβαια δεν συμβαίνει μόνο με τους Έλληνες, αλλά και με υπόλοιπους και με τους άλλους Ορθόδοξους. Στην Αμερική, παράδειγμα, να έχουμε σε μια πόλη ελληνικό Ορθόδοξο ναό, ρωσικό Ορθόδοξο ναό, σερβικό Ορθόδοξο ναό, και μεταξύ τους αυτοί να μην έχουν καμία επικοινωνία. Το ίδιο αμερικανικό Ορθόδοξο ναό, χωρίς καμία επικοινωνία εσωτερική, θα λέγαμε. Βέβαια, το έχουμε και εμείς. Συμβαίνει και σε εσάς. Ναι. Γιατί μέχρι τώρα η ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν δηλαδή η Εκκλησία για τους Έλληνες. Mm-hmm. Είναι τώρα πρώτη φορά με τον καινούργιο δεσπότη που έχουμε, τον κύριο Σεραφείμ, ότι η Εκκλησία έχει ανοίξει τις πόρτες, μπορούμε να πούμε, για τους μαύρους. Μέχρι τώρα ήταν μόνο για τους Έλληνες. Και υπάρχει στο Johannesburg μια ρωσική εκκλησία, μια βουλγαρική εκκλησία, νομίζω μια σερβική εκκλησία, υπάρχει και η κοπτική εκκλησία. Βεβαίως οι Κόπτες θεωρούνται μονοφυσίτες, αλλά ήδη λένε τώρα ότι δεν είναι πλέον και είναι Ορθόδοξοι. Δηλαδή υπάρχουν όλες οι διαφορετικές εκκλησίες και δεν έχουν πάρα πολλές σχέσεις ανάμεσα τους, αν και βλέπουμε τις γιορτές, έρχονται μαζί και τα λοιπά. Αλλά ο καθένας κάνει, όπως λέμε, το δικό του. Ξέρετε, πριν μπούμε στην κουβέντα, πριν βάλουμε τις εσωτερικές αυτές σχέσεις μεταξύ των Ορθοδόξων εκκλησιών, θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η θρησκευτική κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Νότια Αφρική. Γιατί εμείς έχουμε γνωρίσει μία Νότια Αφρική μέσα από την τηλεόραση, που την ακούγαμε συχνά πυκνά από την εποχή που ο Μαντέλα ήταν στη φυλακή και τότε που προσπαθούσε όλη η χώρα να απαλλαγεί από το apartheid. Ναι, σωστό.
ας πούμε ότι τουλάχιστον 75% των κατοίκων της Νότια Αφρικής είναι χριστιανοί. Οι περισσότεροι βεβαίως είναι προτεστάντες ή καθολικοί και λίγοι μόνο είναι ορθόδοξοι. Εκτός από τους χριστιανούς υπάρχουν βεβαίως οι μουσουλμάνοι προπαντός και οι Ινδού μέχρι ένα σημείο. Αλλά οι μουσουλμάνοι είναι αρκετοί, έχουν αρκετό μεγάλο αριθμό. Βεβαίως υπάρχουν, γιατί να ξαναγυρίζουμε λίγο στον χριστιανισμό, εκτός από τις μεγάλες εκκλησίες, όπως είναι δηλαδή η Αγγλικάνικη Εκκλησία, η Καθολική Εκκλησία, η Καλβινιστική Εκκλησία και ας πούμε και μέσα η Ορθόδοξη Εκκλησία κτλ. Έχουμε τις λεγόμενες Αφρικάνικες Εκκλησίες. Δηλαδή είναι εκκλησίες των μαύρων που προέρχονται από τις μεγάλες δυτικές εκκλησίες και που έχουν φύγει από αυτές τις εκκλησίες. Έτσι υπάρχουν λεγόμενες ορθόδοξες εκκλησίες, οι κοπτικές ή οι αιτιόπικες εκκλησίες, οι οποίες όμως δεν έχουν ή δεν είχαν άμεση σχέση με την κοπτική, την αιτιόπικη ή την ορθόδοξη εκκλησία. Σήμερα ναι, σιγά σιγά αρχίζουν εκεί να υπάρχουν σχέσεις. Αλλά ζιονιστικές εκκλησίες και τα λοιπά, που είναι ένα μείγμα μερικές φορές που προέρχονται προπαντός από προτεσταντικές εκκλησίες, αλλά έχουν πάρει το αρκετά πράγματα από την Ορθόδοξία και προπαντός από την Αιτιοπική Εκκλησία, γιατί βλέπουν την Αιτιοπική Εκκλησία και την Κοπτική βεβαίως σαν μια γνήσια Αφρικάνικη Εκκλησία και μία από τις πιο παλιές εκκλησίες βέβαια στην Αφρική. Οπότε έχουμε αυτό και νομίζω ότι οι στατιστικές δείχνουν ότι αυτές οι εκκλησίες σήμερα έχουν πιο πολύ πέραση παρά, ας πούμε, οι γενικές, οι μεγάλες εκκλησίες όπως η Καθολική, η Αγγλικανική κτλ. Που χάνουν κάπως κόσμο. Ναι. Σε αυτά που λέτε με εντυπωσιάζουν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι από ό,τι καταλαβαίνω, λόγω του apartheid έγινε ο διαχωρισμός αυτός των αφρικανικών εκκλησιών από τις μεγάλες εκκλησίες, ή αυτό προέκυψε εκ των υστέρων? Δεν ξέρω αν είναι λόγω του apartheid. Μπορεί και το apartheid να έπαιξε. Σίγουρα έπαιξε κάποιο ρόλο, γιατί μερικές εκκλησίες, όπως παραδείγματος χάρη η Dutch Reformed Church που είπανε, δηλαδή, που ξέρουμε, είναι οι εκκλησίες των Boer, των Αφρικάνων. Είχαν πάντα κλειστές τις πόρτες για τους μαύρους. Mm-hmm. Και με δυσκολία ανοίξανε τις πόρτες και μετά από το Μαντέλα, δηλαδή μετά από το 94, το 96 και ακόμα και μερικές από αυτές με δυσκολία, δηλαδή δέχονται και μαύρους και τα λοιπά. Και βεβαίως αυτό βοήθησε τους μαύρους να κάνουν δικές τους εκκλησίες που δεν έχουν σχέση με τους λευκούς. Και έχουμε αυτή την κατάσταση όπου έχουμε λευκές εκκλησίες, ινδικές εκκλησίες, μαύρες εκκλησίες και τα λοιπά, που είναι όλοι χριστιανοί, και τώρα σιγά σιγά προσπαθούν αυτές οι εκκλησίες κάπως να ενώνονται, και νομίζω θα πάρει βεβαίως καιρό, διότι δεν είναι συνηθισμένες και τα λοιπά. Τώρα με το νόμο πρέπει και επίσης να ενώνονται και τα λοιπά, αλλά όπως λέτε το Χαπάτα έπαιξε βέβαια ρόλο σε αυτό, ναι. Και είναι, αντιλαμβάνομαι, δύσκολο μέσα σε αυτήν την πλουραλιστική κοινότητα να μπορέσει κάποιος να δώσει τελικά το μήνυμά του και πόσο θα εισακουστεί. Και ακριβώς έρχομαι να ρωτήσω τώρα, τελικά η Ορθόδοξη Εκκλησία τι μήνυμα μπορεί να δώσει και τι παρουσία έχει? Ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι αν μέχρι τώρα ήταν η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία ή η Ρώσικη Ορθόδοξη Εκκλησία, θα έπρεπε να δίνει και απαντήσεις και στο θέμα του apartheid, που είναι, ναι, βεβαίως, δύσκολο. Αλλά εκεί είναι ίσως και πιο εύκολο σε σχέση με άλλες εκκλησίες, διότι
δεν η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία ή η Ρωσική, όποια Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αφρική, δεν είχε σχέση με τις αποικίες. Mm-hmm. Ενώ βεβαίως η Αγγλικάνικη Εκκλησία έχει τον δεσμό με τους Άγγλους και με τις αποικίες τους, οι Καθολικοί το ίδιο, προπαντός με την Γαλλία και τα λοιπά. Οπότε οι μαύροι κοιτάζουν αυτές τις εκκλησίες σαν κάποια μία προσπάθεια συνέχισης αποικίες, θρησκευτικής αποικίας, ας το πούμε έτσι, ενώ η Ορθοδοξία δεν έχει αυτό, γιατί βεβαίως η Ελλάδα δεν είχε αποικίες στην Αφρική ποτέ, και αυτό είναι κάτι καλό. Από την άλλη πλευρά βεβαίως η πιο αρχαία, η πιο παλιά εκκλησία, χριστιανική εκκλησία της Αφρικής είναι βεβαίως η Ελληνική Εκκλησία και το ξέρουν και οι μαύροι αυτό. Από αυτή την πλευρά έχει ένα πλεονέκτημα μάλλον η Εκκλησία, γιατί η Ελληνική Εκκλησία δεν έχει παίξει μεγάλο ρόλο μέσα στο apartheid. Δηλαδή ήταν βεβαίως μια εκκλησία τότε μόνο για τους Έλληνες και δεν βγήκε από αυτά τα περιτόρια. Δεν έκανε ανοίγματα. Όχι, δεν έκανε ανοίγματα, αλλά δεν υπήρξε τότε η Ιεραποστολή μέσα στη Νότια Αφρική, αλλά ούτε υπήρξε αυτό ότι λένε κάνουμε μια εκκλησία μόνο, δηλαδή ήταν φυσικό που ήταν μια ελληνική εκκλησία και πήγαν και οι Έλληνες. Δηλαδή δεν ήταν μια εκκλησία που έκλεισε τις πόρτες για τους μαύρους. Απλούστατα, ας το πούμε έτσι, οι μαύροι δεν είχαν σχέση με την εκκλησία, το οποίο βεβαίως δεν ήταν και πολύ σωστό, μπορούμε να πούμε. Μετά όμως, άνοιξε η εκκλησία, η ελληνική εκκλησία τις πόρτες και τώρα υπάρχει, δηλαδή η Ιεραποστολή και υπάρχουν αρχίζουν να υπάρχουν ένα αριθμό σεβαστό μαύρων που έχουν γίνει Ορθόδοξοι. Ναι. Επομένως είμαστε στις απαρχές, θα λέγαμε, μιας αρχής, μιας καινούργιας δυναμικής αρχής. Ναι, γιατί ναι, φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία θα καλείται η Εκκλησία να όχι να δώσει λύση, αλλά τουλάχιστον να προσφέρει παρηγοριά και παραμυθία. Αλλά πριν περάσουμε σε αυτό, θα ήθελα να με πείτε, γιατί προκύπτουν ερωτήσεις έτσι με τη ρήμη του λόγου. Οι σχέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις άλλες θρησκείες, καταρχήν, ποια είναι? Υπάρχουν επίσημες σχέσεις, ας το πούμε έτσι, που προέρχονται από το κράτος το ίδιο. Ο πρόεδρος Μπέκη, παραδείγματος χάρη, έχει οργανώσει ένα φόρουμ, ας το πούμε έτσι, ένα φόρουμ ή ένα σώμα στο οποίο αντιπροσωπεύονται όλες οι εκκλησίες. Και εκεί αντιπροσωπεύεται επίσης βεβαίως η ελληνική εκκλησία με τον ίδιο τον δεσπότη μας, τον κύριο Σεραφείμ. Εκεί μέσα υπάρχουν δηλαδή οι άλλες εκκλησίες και όχι μόνο χριστιανικές εκκλησίες, αλλά και οι μουσουλμάνοι και οι άλλες εκκλησίες, οι Εβραίοι κτλ. Έχουν εκεί τον σκοπό να συζητάνε προβλήματα θρησκευτικής φύσεως μεταξύ τους και να συμβουλεύουν την κυβέρνηση για μια θρησκευτική πολιτική, γενική θρησκευτική πολιτική για την χώρα. Οπότε εκεί αυτομάτως βεβαίως υπάρχουν οι σχέσεις που έχει. Υπάρχουν και άλλα είδη φόρουμ, παραδείγματος χάρη για τα κοινωνικά προβλήματα, όπως προπαντός το πρόβλημα του AIDS βεβαίως. Και εκεί ο δεσπότης μας έχει αρχίζει να δρά, έτσι, και έχει γίνει και αυτός μέλος σε αυτό το φόρουμ και η ελληνική εκκλησία προσφέρει και σε αυτό τον τομέα. Αυτό είναι κάτι καινούριο, εντελώς καινούριο, και έχει σχέση βεβαίως με το άνοιγμα που έχει κάνει τώρα η εκκλησία προς τους μαύρους, γιατί είναι προπαντός βεβαίως το πρόβλημα του AIDS. Δεν κοιτάει χρώμα. Θύγει, ναι, αλλά είναι ένα πρόβλημα, δεν είναι ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με
χρώμα βεβαίως, mm-hmm. αλλά οι μαύροι ίσως διότι είναι πολύ πιο φτωχοί από τους έχουν πιο πολύ μεγάλη δυσκολία με αυτό το προβλήματα και θέλουν πιο πολύ βοήθεια και βεβαίως εκεί μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο στο μέλλον η ελληνική εκκλησία και νομίζω ότι έχουν αποφασίσει να παίξουν αυτό το ρόλο. Η ελληνική εκκλησία ή η ορθόδοξη εκκλησία? Εδώ μπαίνει η ερώτηση, η σχέση μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Μάλλον η Ελληνική Εκκλησία. Mm-hmm. Η Ελληνική Εκκλησία και ίσως, αν δεν κάνω λάθος, η Κοπτική Εκκλησία. Αλλά οι άλλες εκκλησίες δηλαδή που υπάρχουν εκεί, Βουλγαρική, Ρωσική κτλ. Δεν παίζουν ρόλο. Ίσως αυτή είναι ακόμα στο στάδιο της εκκλησίας για τους, mm-hmm. για τους μειονότητες που έχουν και δεν έχουν ανοίξει. Οπότε θα είπα εκεί μάλλον η ελληνική εκκλησία, δηλαδή το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας, ας το πούμε έτσι, το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας που παίζει ένα ρόλο εκεί. Και νομίζω ότι ο Πατριάρχης έχει επιμένει σε αυτό να ανοίξουν οι ελληνικές εκκλησίες τις πόρτες και να γίνεται η Ορθοδοξία, δηλαδή μια εκκλησία, όχι μόνο ελληνική εκκλησία για τους Έλληνες, αλλά μια Ορθόδοξη εκκλησία για όλη την Αφρική. Και νομίζω είναι μια καινούργια πολιτική με αυτόν τον Πατριάρχη που έχουμε και με τον Πέτρο δηλαδή και βεβαίως στη Νότια Αφρική με τον Σεραφείμ, γιατί υπήρξε ήδη η Ιεραποστολή βεβαίως στην Κένια, στην Ουγκάντα και σε μερικά άλλα μέρη της Αφρικής. Αναφέρεται συχνά στην κουβέντα μας και με κάνει εντύπωση αυτό την δραστηριοποίηση της Κοπτικής Εκκλησίας. Ναι. Ναι. Και εδώ βέβαια προκύπτουν προβλήματα. Θα μπορούσε να πει κάποιος εδώ της Ελλάδος ότι μα αυτοί ναι μεν μπορεί να έχουν αποδεχτεί τροποντινά το δόγμα και να αποδέχονται πλέον τη σύνοδο της Χαλκιδόνας, αλλά υπάρχουν άλλα προβλήματα λειτουργικά, παράδοσης, αγιοποίησης. Αυτοί έχουν ανοίξει, έχουν αρχίσει με την Ιεραποστολή κάπως πριν από την ελληνική εκκλησία και έχουν ανοίξει αρκετές εκκλησίες δηλαδή μέσα στη Νότια Αφρική μέσα στους μαύρους και έχουν έναν αριθμό μαύρων παπάδων, το οποίο βεβαίως τώρα η ελληνική εκκλησία θέλει να το κάνει και αυτό έχω πει ότι η Κοπτική εκκλησία έχει αρχίσει με αυτό πριν από την ελληνική εκκλησία και κάπου εκεί βεβαίως δεν υπάρχει συνεργασία, είναι το αντίθετο, είναι αντιγωνισμό. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει ανταγωνισμό μεταξύ Κοπτικής Εκκλησίας και νομίζω επισήμως δεν θα το λένε βεβαίως, αλλά νομίζω και τώρα υπάρχουν δηλαδή και οι δύο κάνουν ιεραποστολή, mm-hmm. ενώ πριν δεν υπήρξε αυτό το πράγμα. Ίσως να είναι καλός ανταγωνισμός, ξέρετε αυτό. Είναι και λίγο καλό νομίζω. Είναι και οι Κόπτες, γι' αυτό το είχα πει επίσης, ότι ο βασιλιάς των Ζουλού έχει υποστηρίξει την Κοπτική Εκκλησία αρκετά, φαίνεται, έχει και κτίσει μια Κοπτική Εκκλησία και τα λοιπά. Δηλαδή αυτοί κάπως πιο νωρίς μπήκαν μέσα στους μαύρους από ότι μπήκαν οι Έλληνες mm-hmm. μέσα στους μαύρους. Αλλά νομίζω ότι και οι δύο εκκλησίες, ας το πούμε έτσι, και μπορούμε να πούμε βεβαίως είναι και το ζήτημα του μονοφυζητισμού με τη μία εκκλησία, με την Κοπτική, αλλά από την άλλη πλευρά νομίζω καλύτερα μια τέτοια εκκλησία παρά ας πούμε τις άλλες προτεσταντικές εκκλησίες, το καλβινισμό και τα λοιπά, που και αυτές οι καινούργιες εκκλησίες που αμερικάνικου στυλ που δεν έχουν καμία σχέση βεβαίως με την Ορθοδοξία, μα ακριβώς καμία. Οπότε, γι' αυτό έχω κοιτάξει και λίγο και στην Ορθόδοξη Εκκλησία mm-hmm. και το έχω κάνει γιατί δεν το ήξερα, αλλά όταν πριν από 2 χρόνια κάναμε ένα συνέδριο στην Νότια Αφρική για την Ορθοδοξία
της Αφρικής. Το κάναμε με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης εδώ και με τον καθηγητή Αγγελόπουλο προπαντός, με τον Πατριάρχη και τα λοιπά. Αυτοί που κάνανε αμέσως συνεργασία μας, με εμάς, με όλες τις εκκλησίες της Νοτιοαφρικής, ήταν η Κοπτική Εκκλησία που αμέσως ήθελε να... ενώ με τις άλλες εκκλησίες, με μερικές πρωτεστάντικες εκκλησίες είχαμε κάποια συνεργασία, με τους καθολικούς... σε απόσταση. Σε απόσταση μάλλον. Και ελπίζουμε τώρα του χρόνου να έχουμε το δεύτερο συνέδριο για την Ορθοδοξία στην Αφρική. Μάλλον όχι στην Νότια Αφρική, είπαμε καλύτερα να γίνει αυτό στην Αλεξάνδρεια βεβαίως, αν θα συμφωνήσει ο Πατριάρχης με αυτό. Πράγματι εντυπωσιακό αυτό, γιατί είναι τόσες πολλές οι θρησκείες στην Νότια Αφρική που ή δραστηριοποιούνται ή υπάρχουν παραδοσιακά, που θα έπρεπε να υπάρχει ένας διάλογος, ναι, ώστε να βρεθεί μια, ναι, κοινή φόρμουλα ή ένας, ναι, κοινός τρόπος διαβίωσης, αρμονικός. Ναι. Γιατί, ναι, μπορεί διαφορές να υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και, ναι, στοιχεία τα οποία ενώνουν τους ανθρώπους, ναι, ιδίως στο θρησκευτικό, ναι, επίπεδο. Ναι. Αλλά βεβαίως πρέπει και κάπως να προσέξει η ελληνική εκκλησία, διότι κάπως το βλέπω ότι η ελληνική εκκλησία θα μέχρι ένα σημείο αναγκαίως θα κάνει ένα είδος, θα δημιουργήσει ένα είδος απάρθα μέσα στην εκκλησία. Δηλαδή οι Έλληνες που μένουν εκεί θέλουν να έχουν μερικές εκκλησίες που είναι δικές τους εκκλησίες, που είναι μόνο οι Έλληνες και τα λοιπά. Και αυτό βεβαίως θα εμποδίσει βεβαίως τους μαύρους να μπουν μέσα σε αυτές τις εκκλησίες. Οπότε το προβλέπω ότι μάλλον θα έχουμε δηλαδή μέσα στην Ορθοδοξία δύο εκκλησίες, που είναι μία στην πραγματικότητα και στο πνεύμα θα είναι μία εκκλησία, αλλά φυσικός, πραγματικός θα έχουμε μία εκκλησία όπου θα έρθουν οι μαύροι και που είναι στην περιοχή των μαύρων, και μία εκκλησία όπου προπαντός θα έρθουν και οι Έλληνες και ίσως και οι άλλες εκκλησίες, γιατί έχουμε τις εκκλησίες των Ρώσων και τα λοιπά, που δεν έρχονται και ούτε οι Έλληνες, που πηγαίνουν μόνο οι Ρώσοι. Δηλαδή έχουμε αυτό το καθεστώς, υπάρχει ακόμα και θα υπάρχει νομίζω και στο μέλλον, διότι βεβαίως γύρω με τις κοινότητες, γιατί οι ελληνικές κοινότητες κτίζουν τις εκκλησίες. Οπότε βεβαίως λένε είναι δικές μας οι εκκλησίες. Ναι. Οπότε αυτό νομίζω δεν μπορεί να αλλάξει και είναι νομίζω και φυσικό. Δηλαδή οι άνθρωποι που προέρχονται από μια χώρα, που μιλάνε την ίδια γλώσσα και τα λοιπά, να θέλουν και την Κυριακή να έρθουν μαζί. Και νομίζω και ήδη οι μαύροι δεν θα αισθάνονται και στην ησυχία τους τέτοια εκκλησία ίσως. Οπότε υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που έχουν ακόμα να κάνει με το παλιό ρατσισμό που υπήρξε και που υπάρχει δυστυχώς ακόμα στην Νότια Αφρική. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα από τα πολύ σοβαρά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει, ναι, η ελληνική Ορθόδοξη, ναι, Εκκλησία, ναι, στην Νότια Αφρική. Και βέβαια, αν το δούμε καθαρά από την μεριά του ρατσισμού, όπως είπατε, ουσιαστικά οφείλει ο κάθε ιερέας, ιεράρχης, ναι, ή και από το πλήρωμα της Εκκλησίας, ναι, από τον, ναι, απλό λαό, να απαλλαγεί από αυτό το ρατσιστικό, ναι, πνεύμα, από το πνεύμα του apartheid. Θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Ξέρω παραδείγματος χάρη ότι στην Αιτιοπία υπήρξε κάποιο μείγμα και υπάρχουν δηλαδή Έλληνες αιτιοπικής καταγωγής ή και Αιτιόπες ελληνικής καταγωγής και τα λοιπά, διότι δεν είχαν το σύστημα του apartheid. Στην Νότια Αφρική δηλαδή το μείγμα που θέλουν να γίνει ίσως από την κυβέρνηση, οπωσδήποτε από την κυβέρνηση, αυτό για να κάνουν ένα έθνος νοτιοαφρικάνικο είναι πολύ δύσκολο για την ώρα, γιατί αν και ναι μεν οι νόμοι αλλάξανε και τα λοιπά από τις δύο πλευρές, από την πλευρά των μαύρων, από την πλευρά των λευκών και τα λοιπά, υπάρχει κάποια
ας το πούμε, η προσοχή, αντιπάθεια μερικές φορές για τον άλλο, υποψία επίσης, οπότε νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον μία γένεια, τουλάχιστον ίσως και πιο πολύ. Επομένως έχουμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Ναι. Το πώς αντιμετωπίσει η ελληνοορθόδοξη κοινότητα το ζήτημα του απαρχάη, του ρατσισμού μέσα στην ίδια την Εκκλησία. Άλλα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Νότια Αφρική, ποια είναι? Υπάρχουν τα προβλήματα των οικονομικών, αυτά τα προβλήματα που έχουν νομίζω όλες οι εκκλησίες και τα λοιπά. Εκεί μπορεί νομίζω να βοηθάει βεβαίως και η Ελλάδα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και η Ορθοδοξία πρέπει νομίζω, αν θέλει να παίξει ένα ρόλο ουσιαστικό μέσα στην Αφρική, να ανακατεύεται στα προβλήματα, στα πραγματικά προβλήματα, όχι τα πολιτικά προβλήματα, μακριά από εκεί, αλλά από τα προβλήματα υγείας, τα προβλήματα της κοινωνίας, τα προβλήματα φτώχειας κτλ. Εκεί πρέπει νομίζω να ανακατεύεται η Εκκλησία, το οποίο το κάνει τώρα και νομίζω το μέλλον είναι εκεί. Εκεί μπορεί να παίξει αρκετό μεγάλο ρόλο. Δηλαδή δεν πρέπει, και ούτε το κάνει τώρα ο Πατριάρχης, δεν πρέπει να περιμένουν και λέγοντας, δηλαδή ανοίξαμε τις πόρτες, εμείς είμαστε εδώ, ελάτε αν θέλετε, γιατί έτσι δεν θα γίνει τίποτα βεβαίως. Δηλαδή πρέπει η ίδια Εκκλησία να πάει στον κόσμο. Και νομίζετε ότι είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις? Αρχίζει να το κάνει, αρχίζει, ναι, αρχίζει. Δηλαδή, όπως λέω, έχουν αρχίσει με την Ιερά Αποστολή μέσα στους μαύρους στη Νότια Αφρική. Γι' αυτό έχουν ετοιμάσει μερικούς μαύρους νέους να σπουδάζουν θεολογία και μερικοί ήδη γίνανε ιερείς, έχουν γίνει παπάδες, άλλοι έχουν φέρει ένα ή δύο από την Κένια όπου υπήρξαν και τα λοιπά, και αυτοί συνεργάζονται με άλλους μαύρους να τους προετοιμάζουν και τα λοιπά, γιατί είναι πιο εύκολο βεβαίως για τον μαύρο Ορθόδοξο να πάει μέσα στους μαύρους παρά τον άσπρο Ορθόδοξο, παρά τον Έλληνα από την Ελλάδα. Για τον Έλληνα από την Ελλάδα, αν έρχεται ένας παπάς από εδώ, ας πούμε, μάλλον αυτός θα κοιτάξει τους Έλληνες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι και δεν είναι μόνο για τους παπάδες, είναι για όλους. Είναι και για τους δασκάλους, για τους καθηγητές που έρχονται κτλ. Είναι ζήτημα νοοτροπίας, είναι ζήτημα γλώσσας, είναι ζήτημα να γνωρίζεις τον κόσμο κτλ. Δηλαδή πρέπει να δουλεύουν με το τοπικό στοιχείο, το οποίο έχουν αρχίσει να κάνουν τώρα. Μάλιστα. Άρα πρέπει για ακόμη μια φορά, φαντάζομαι, να αποβάλει κάποιος που θέλει να έρθει κάτω και να δουλέψει ουσιαστικά, να αποβάλει αυτή την ασφάλεια που νιώθει ότι εγώ, εφόσον είμαι Έλληνας Ορθόδοξος και πηγαίνω σε μια ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, είμαι καλά και ξέρω ότι εδώ θα βρω άλλους Έλληνες, άλλους Ορθοδόξους. Ναι, το οποίο είναι και φυσικό νομίζω για τον Έλληνα τον ίδιο που θα πάει εκεί, γιατί νομίζω και ο Γάλλος που θα έρθει εκεί θα πάει να βρει τους Γάλλους, ο Πορτογάλος, γιατί το βλέπουμε με την Καθολική Εκκλησία, όπου έχει γίνει και εκεί κάτι σαν απάρθετ. Υπάρχουν εκκλησίες που είναι πορτογαλικές καθολικές εκκλησίες και ιταλικές εκκλησίες και τα λοιπά. Νομίζω που θα πάρει αρκετά χρόνια, διότι το σύστημα ήταν έτσι. Ναι. Και βεβαίως το σύστημα ήταν επισήμως έτσι για χρόνια, εάν όχι για αιώνες, και δεν μπορεί να αλλάξει μέσα σε 10 χρόνια. Εντάξει, με το Μαντέλα βεβαίως άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα προς το καλό, και ο πρόεδρος ο Μπέκη συνεχίζεται με αυτό, αλλά δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μερικά χρόνια, δηλαδή όπως είπα τουλάχιστον μια γενιά, τουλάχιστον. Και μέσα σε όλη αυτή την κίνηση, αυτή την κινητικότητα και την δυναμική η οποία προβάλλει από την Νότια Αφρική, η Ελλάδα μπορεί να χωρέσει κάπου, μπορεί να προσφέρει τις δυνάμεις της και με ποιο τρόπο? Βεβαίως. Πρώτο μπορεί να βοηθήσει η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη στέλνοντας
ιερείς εκεί. Μπορεί η Ελλάδα να βοηθάει με την θεολογική σχολή, παραδείγματος χάρη. Τρίτο, μπορεί η Ελλάδα να βοηθάει με τις έδρες και με τα τμήματα ελληνικών σπουδών. Γιατί δεν είναι μόνο και στην Νότια Αφρική και στην Αφρική, νομίζω σε όλο τον κόσμο υπάρχει κίνδυνος για να κλείσουν αυτές τις έδρες και αυτά τα τμήματα των ελληνικών. Οπότε εκεί μπορεί και με ανθρώπους, να στείλει ανθρώπους και βεβαίως να βοηθάει και με χρήματα, με βιβλία κτλ. Από την άλλη πλευρά, νομίζω από πολιτικής πλευράς επίσης ότι η Ελλάδα, ότι μπορεί να ωφεληθεί η Ελλάδα βοηθώντας την Ορθοδοξία. Γιατί η Ορθοδοξία έχει ως κέντρο, ας το πούμε, την Αλεξάνδρεια, αλλά ξέρουν, είναι η ελληνική εκκλησία. Οπότε οι μαύροι που γίνονται Ορθόδοξοι έχουν κάποια σχέση με την Ελλάδα. Ξέρουν που είναι η Ελλάδα, μαθαίνουν και κάτι ελληνικά. Και στο μέλλον να το δούμε, όπως τώρα το βλέπουμε ότι αυτοί οι μαύροι που έχουν τώρα μεγάλες θέσεις και τα λοιπά υποστηρίζουν τις εκκλησίες τους και υποστηρίζουν μέσα στις εκκλησίες και τις χώρες που αντιπροσωπεύουν αυτές τις εκκλησίες. Οπότε το ίδιο εκεί μπορεί, νομίζω, να έχει η Ελλάδα πολύ όφελος με την Ορθοδοξία. Ξέρετε, σε μια έτσι προσωπική κουβέντα ένας καλός φίλος με είπε ότι το καλύτερο εξαγώγημο προϊόν αυτή τη στιγμή που έχει η Ελλάδα και που θα μπορούσε να προωθήσει είναι η Ορθοδοξία. Ναι, ναι. Γιατί για την ώρα βεβαίως υπάρχουν και οι Ολυμπιακοί αγώνες. Αλλά οι Ολυμπιακοί αγώνες τελειώνουν, δηλαδή ακόμα, δηλαδή μέσα σε 5-6 μήνες τελείωσαν. Μετά δεν θα μιλάνε πλέον γι' αυτό, γιατί θα είναι για άλλη χώρα. Οπότε, ενώ η Ορθοδοξία είναι κάτι που θα μπορούν να το συνεχίσουν συνέχεια να μιλάνε για την Ορθοδοξία και οι εκκλησίες μένουν εκεί και τα λοιπά. Και νομίζω αυτό είναι, για την ώρα βεβαίως, να σας πω, ο ελληνισμός στην Νότια Αφρική μιλάει μόνο και μόνο για τους Ολυμπιακούς και τραβάνε και με αυτό, αλλά πως λέω, αυτό είναι μόνο για μερικούς, για λίγο καιρό και μετά θα έχουν άλλο πρόβλημα. Ναι, νομίζω έχει δίκιο αυτός ο άνθρωπος που σας το είπε, γιατί νομίζω είναι το καλύτερο, ναι. Ναι. Εξάλλου μην ξεχνάμε και το άνοιγμα που γίνεται τούτο τον καιρό στην Κεντρική Αμερική, καθώς ο Πατριάρχης εγγενιάζει, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εγγενιάζει τον ναό στην Κούβα του Αγίου Νικολάου και βέβαια μέσα από αυτόν τον ναό θα γίνει ένα άνοιγμα προς όλη την Κεντρική Αμερική, το προπύργιο του καθολικισμού. Ναι. Και φαντάζομαι ότι και εκεί θα χρειάζεται πάρα πολύ έντονη δουλειά. Ναι. Οπωσδήποτε. Είναι κάτι που θέλει δουλειά. Δηλαδή δεν βοηθάει αν στέλνει η Ελλάδα ανθρώπους που απλούστατα παίρνουν το μισθό, ας το πούμε έτσι, και δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και δουλειά και μέσα στον κόσμο. Κύριε καθηγητά, τελικά από όλη αυτή την κίνηση, η αναζωπήρωση θα λέγαμε της Ιεραποστολής στην Νότια Αφρική, από την ελληνική ορθόδοξη πλευρά, από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, τι μπορεί να προσδοκάει κανείς για την ίδια την Νότια Αφρική, αλλά και για την Αφρική ευρύτερα? Ναι, δηλαδή σε τι τομέα θέλετε να... Τι θα μπορούσε να περιμένει το ίδιο το Πατριαρχείο, αλλά και εμείς ως Ορθόδοξοι. Εντάξει, όχι η χώρα η Ελλάδα, αλλά η Ορθοδοξία, το Πατριαρχείο. Όχι, ως απλό πλήρωμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Να στηρίξουμε τώρα την Ιεραποστολή. Τι προσδοκίες έχουμε στη Νότια Αφρική και ευρύτερα στην Αφρική? Ναι, για το Πατριαρχείο. Λοιπόν, πρώτο υπάρχει και το όνομα, δηλαδή το Πατριαρχείο, ο Πατριάρχης είναι Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής. Οπότε για να γίνει αυτό, να μην μείνει μόνο ένα όνομα που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα,
πρέπει βεβαίως να υπάρχουν ορθόδοξες εκκλησίες μέσα στην Αφρική. Αυτό είναι πρώτο. Δεύτερο είναι, και δεν ξέρω αν κάποιος πρέπει να το πει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, αλλά είναι η αλήθεια, είναι επίσης ζήτημα εξουσίας. Δηλαδή, εάν ο Πατριάρχης θέλει να παίξει κάποιο ρόλο, ηθικό ρόλο, μέσα στην Αφρική, και η Αφρική έχει ανάγκη από αυτό το ρόλο. Δηλαδή, γιατί υπάρχει και αυτό το πρόβλημα, όχι μόνο στην Νότια Αφρική, αλλά σε όλη την Αφρική, ένα ηθικό πρόβλημα που οι άνθρωποι δεν ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν, πού να πηγαίνουν, πού να πάνε. Δηλαδή, οι αξίες στην Αφρική είναι λίγο μπερδεμένες. Και περιμένουν, και αυτό το έχει πει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Νότια Αφρικής, περιμένουμε, λέει, από τις εκκλησίες να δώσουν κάποια ηθική γραμμή στον κόσμο. Και νομίζω ότι αυτό εκεί μπορεί να παίξει το Πατριαρχείο πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και προπαντός δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ότι η ελληνική εκκλησία, το Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας, είναι η πιο παλιά εκκλησία ολόκληρης της Αφρικής, και είναι κάτι που το ξέρουν και οι Αφρικανοί και οι Μαύροι. Και νομίζω ότι και για το γόητρο και για την πραγματικότητα και για την εξουσία και για την πνευματική ζωή, νομίζω ότι πρέπει το Πατριαρχείο και η ελληνική εκκλησία να προσφέρει την Ορθοδοξία με τους θησαυρούς της στον κόσμο της Αφρικής. Με αυτά τα τελευταία λόγια σας, λοιπόν, και με την ευχή να ευοδοθούν αυτές όλες οι προσπάθειες του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής κ. Πέτρου, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, κύριε καθηγητά, κύριε Μπέντζαμιν Χέντριξ, που ως καθηγητής αλλά και ως πρόεδρος του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Johannesburg, είχατε την καλοσύνη να έρθετε στην εκπομπή και να καταθέσετε από μια διαφορετική, θα έλεγα, οπτική πλευρά, διαφορετική οπτική γωνία, την εμπειρία σας για την κατάσταση αυτή τη στιγμή της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Ελληνικής, αλλά εν γέννη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στη χώρα σας, στη Νότια Αφρική. Να είστε καλά, και νομίζω ότι θα σας περιμένουμε και άλλη φορά. Θα έχουμε τη χαρά να πούμε και άλλα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αυτά, λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, από την όμορφη κουβέντα που είχαμε τον εξαίρετο καθηγητή του Πανεπιστημίου του Johannesburg και πρόεδρο του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του εκεί Πανεπιστημίου, τον κύριο Μπέντζαμιν Χέντριξ. Χαίρετε, αγαπητοί τηλεθεατές.